Σε αρκετά καλή θέση σε ό,τι αφορά στην εξαγωγική της δραστηριότητα κατατάσσεται η ΕΧΑΙΑ μεταξύ 52 περιφερειακών ενωτήτων σύμφωνα με την καταγραφή του ΣΕΒΕ Βορείου Ελλάδος. Πρέπει να σας πω εδώ ότι οι εξαγωγές το 2022 παρουσίασαν ένα ρεκόρ φτάνοντας το 50% του ΑΕΠ, 100 δισεκατομμύρια ευρώ εξαγωγής προϊόντων και υπηρεσιών, διότι έχουμε εξαγωγές έχουμε και προϊόντα και υπηρεσίες. Υπηρεσίες είναι ο τουρισμός, οι μεταφορές, η ναυτιλία και η τεχνολογία. Και οι υπηρεσίες λοιπόν και τα προϊόντα αποτελούν τις εξαγωγές της Ελλάδος. Όλοι οι φορείς οφείλουμε να επιμελούμαστε στις εξαγωγές, να βοηθάμε τα μέλη μας, γιατί οι εξαγωγές και η εξωστρέφεια είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο της οικονομίας μας και οφείλουμε να είμαστε δίπλα σε όλους τους συναδέλφους. Η ΑΧΑΙΑ φιγουράρει στη 10η θέση και προσδοκία του Επιμελητηρίου ΑΧΑΙΑΣ είναι να βελτιώσει περαιτέρω την εξαγωγική της εικόνα. Στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε αναλύθηκαν τα επιμέρους στοιχεία των εξαγωγικών επιδόσεων της ΑΧΑΙΑΣ και επίσης οι δυνατότητες για ασφάλιση των εξαγωγικών πιστώσεων και λύσεις ιχνηλασιμότητας στα τρόφιμα. Γι' αυτό είμαστε εδώ να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να εξάγουν περισσότερα, διότι όλες οι εξαγωγές γίνονται από τις μεγάλες επιχειρήσεις. Σκοπός μας είναι και στόχος του ΣΕΒΕ είναι να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να εξάγουν και αυτές, ώστε το ρεκόρ το 2022 που είχαμε 100 δισεκατομμύρια εξαγωγές, 50% του ΑΕΠ, να φτάσουμε το 2024 60% του ΑΕΠ, 120 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι περίπου 450 εκατομμύρια οι εξαγωγές της ΑΧΑΙΑΣ για το 2021. Οι συνολικές εξαγωγές του 2021 ήταν κοντά 40 δις. Το 2022 κάναμε high score 55 δις, η ΑΧΑΙΑ είναι κοντά σε 435-450. Ο μεγαλύτερος κλάδος εδώ είναι ο κλάδος των τροφίμων, δηλαδή από τα 450 περίπου τα μισά, 240 είναι τρόφιμα, μετά είναι πλαστικά και μέταλλα και μετά είναι άλλες μικρότερες κατηγορίες. Δηλαδή αυτές οι τρεις κατηγορίες είναι τα 3/4 περίπου των εξαγωγών της του νομού ΑΧΑΙΑΣ. Νομίζω ότι είναι χρήσιμο όλη η παραγωγή που εξάγουν ή θέλουν να εξάγουν, θα είναι μια ημερίδα η οποία είναι υβριδική, θα μπορεί να τη δει κάποιος και στο κανάλι μας του Επιμελητηρίου στο YouTube και θα είναι βέβαια και εκεί, ώστε και τις επόμενες μέρες, αν κάποιος τη χάσει αυτή την ημερίδα, να το δει με την ησυχία του. Και βέβαια συνέχεια θα υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω ενημέρωση, αν κάποιος θέλει κάποιο. Και βέβαια. Πάντα το Επιμελητήριο έχουμε τμήμα που είναι για τις εξαγωγές, το οποίο ενημερώνεται για οποιοδήποτε πρόβλημα και μπορούμε να το βοηθήσουμε σαν επιμελητήριο. Η ημερίδα διοργανώθηκε από το Επιμελητήριο ΑΧΑΙΑΣ μαζί με το Σύνδεσμο Εξαγωγείων Βορείου Ελλάδος και την Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων ECG την 5η. Μεταξύ άλλων, κατά τη διάρκεια της ημερίδας, οι ομιλητές τόνισαν την ανάγκη συνεργειών και εξωστρέφειας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την αύξηση των εξαγωγών. Παράλληλα, μίλησαν για τον τρόπο ασφάλισης των προϊόντων σε ξένες αγορές.